λάμπας πετρελαίου με το γυαλί και το φυτίλι, του γιασεμιού και των τριανταφυλιών, των γραφικών παρκονιών με τις γλάστρες, των δρόμων με τις ξύλινες πόρτες, με τους χοντρούς σύρτες. Της λάμπας πετρελαίου με το γυαλί και το φυτίλι, του γιασεμιού και των τριανταφυλιών, των γραφικών παρκονιών με τις γλάστρες, των δρόμων με τις ξύλινες πόρτες, με τους χοντρούς σύρτες. Των λίγων αρχοντικών, με τις αυλές, με τους μεγάλους ηλιακούς, με τα λευκά μάρμαρα. Το γυαλί και το φυτίλι, του γιασεμιού και των τριανταφυλιών, των γραφικών παρκονιών με τις γλάστρες, των δρόμων με τις ξύλινες πόρτες, με τους χοντρούς σύρτες. Των λίγων αρχοντικών, με τις αυλές, με τους μεγάλους ηλιακούς, με τα λευκά μάρμαρα. Κάτι για τα παλιά Βαρόσα. Εγώ είμαι 90 ετών, 90 ετών τώρα. Άμα τελείωσα τα γυμνασιακά μου σπουδά στην Κύπρο, εφήτησα στο διδασκαλείο Αθηνών, από το οποίο τελείωσα στα 1905. Διορίστηκα τότε στην πόλη των Βαρωσίων ως δάσκαλος και υπηρέτησα την παιδεία της Κύπρου σε διάφορα μέρη για 50 χρόνια. Η πόλη των Βαρωσών τότε είχε περίπου 3.500 κατοίκους, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν περβολάριδες βρακοφόροι. Η αριστοκρατία απετελείτο από λίγους γιατρούς και δικηγόρους, ολίγους σεβασμίους πολίτες, 5 δασκάλους και ολίγους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Κέντρο της αριστοκρατίας ήταν τότε το καφενείο του Αρχοντίδη στην σημερινή οδό Ερμού, κοντά στο παλαιό καζίνο, όπου εμαζεύονται οι προύχοντες της πόλεως επί τουρκοκρατίας για να σκεφτούν για τα κοινά. Η πνευματική κίνηση περιορίζεται τότε κυρίως στα σχολεία, στα οποία λειτουργούσαν και νυχτερινές σχολές δωρεάν. Οι περίπατοι μας συνήθως ήσαν αραιοί και γίνονται είτε προς την θάλασσα, στη τοποθεσία γλώσσα, την οποία η παρέα μας τότε μετονόμασε Ισφάλιρον, είτε στην πλατεία της αμοχώς του, μπροστά στην Αγία Σοφιά, όπου απελαμβάναμε τον δεκαρίσιμο καφέ ή το μυρωδάτο μαχαλεπί του Μαύρου, μαζί με τους κρογμούς των κολλιών που πετούσαν γύρω από τους πύργους τους μεσαιωνικούς της αμοχώς του. Κατόπιν κέντρων αναψυχής ιδρύθη και η Ακρόπολης κοντά στο Ιωβιλαίο της Βασιλίσσης Βικτωρίας, απέναντι στο σημερινό δημοτικό μέγαρο. Η συγκοινωνία της πόλεως
μέτρο εσωτερικών έγινε το κυρίως με ζώα, καμήλους ή όνους, ύπους ή βοδάμαξα. Κατόπιν προσετέθησαν και ευρωπαϊκέ άμαξε με άλογα. Ύστερα έγινε ο σιδηρόδρομος, ο οποίος μας ένωσε με τη Λευκοσία, Μόρφου και Ευρύχου. Η θαλασσία συγκοινωνία με τα παραλίους πόλεις της Κύπρου έγινε το με τα καράβια του καπετά Ταμπούλα και του καπετά Νικολή, με το εξωτερικό δε ήρχισε κατά το 1905 να γίνεται συγκοινωνία με ατμόπλια Άγγλο-Αιγυπτιακά ή ελληνικά, τα οποία προσήγγιζαν στο καινούριο μας λιμάνι κάθε εβδομάδα. Σήμερα στην επαρχία Αμοχώστου λειτουργούν 200 βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες απασχολούν 3.000 περίπου πρόσωπα. Τα 138 από τις βιομηχανίες αυτές λειτουργούν στην πόλη της Αμοχώστου και απασχολούν 2.000 περίπου πρόσωπα. Των προϊόντων αυτών εξάγεται στο εξωτερικό από το λιμάνι της Αμοχώστου, του οποίου η κίνηση σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Εάν με την πρόοδο εννοούμε την ανέγερση ξενοδοχείων και εκτηριακών συγκροτημάτων, νομίζω ότι έγινε τεραστία πρόοδος. Αλλά πρέπει να προσέξουμε και τον άνθρωπο. Την πρόοδο της Αμοχώστου την αντικρίζουμε με ευχάριστο πνεύμα και χαιρόμαστε με τους ξένους μας. Η πρόοδος της Αμοχώστου είναι προσωρινή, διότι δεν υπάρχει μακροχρόνιος προγραμματισμός. Η κοινωνία στο Βαρός έχει αλλάξει πολύ και ο τρόπος ζωής, και έτσι οι νέοι και οι νέες μπορούν να συμπεριφέρονται πιο άνετα και να κάνουν αυτό που τους αρέσει, χωρίς να επηρεάζονται από τις παλιές προλήψεις που επικρατούσαν. Η πρόοδος οπωσδήποτε είναι καλή. Μας βρήκε όμως κάπως απροετοίμαστος και ανοργάνωτος να τη δεχθούμε. Πάντως πιστεύω ότι τα προβλήματα μας σύντομα θα λυθούν. Χιλιάδες πολίτες της Αμοχώστου έρχονται στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας για να παρακολουθήσουν μια παράσταση κωμωδίας του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος. Σαν τους όμορφους και ο άσχημος τότε λοιπόν, θα είναι τώρα και μπρος ψηλομύτης. Φυσικά την ισότητας μέτρο σωστό. Και τι λέει όταν γίνεται αλήθεια με τους άντρες εκείνους που βάλουν κορδοτή και φοράνε χρυσά δαχτυλίδια. Όταν κάποιος με απλά χοντροπάπουτσα
Βρω, θα φωνάζει. Δυο κόμμες στη Βόντο και περίμενε. Όταν τελειώσω πια εγώ θα σου δώσω τη δεύτερη θέση. Αλλά πώς θα κάνουμε τέτοια ζωή. Τα παιδιά τα δικά του ο καθένας τα γνωρίζει. Αλλά για φαντάσου να τρέξει κοντά μου κανένας νέος από αυτούς τους αχλούς και να πει «Πατερούλη». Φρίκι ρε θα είναι. Πιο μεγάλη από τούτη τη φρίκη που λες θα είναι μια άλλη. Σαμπιά. Πατεγούλη. Η τέχνη στην Αμόχωστο άρχισε με τους λαϊκούς μας. Αυτοί διαφαίνονται μέσα στη δουλειά των επόμενων ζωγράφων, οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο έχουν αφήσει τα σημάδια τους ή στην κυπριακή ζωγραφική γενικά. Μιχαλάκης Χατζηδημητρίου, ο οποίος είχε σπουδάσει νομικά στο Παρίσι και ο οποίος πάντα έλεγε ότι ήθελε να σπουδάσει ζωγράφος. Ο Χατζηδημητρίου έχει ζωγραφίσει προσωπογραφίες με όλα τα σημάδια των Ιμπρεσιονιστών και της επίρρειας του Παρισιού. Γεωργίου είναι ο δεύτερος σταθμός, ο πιο σημαντικός σταθμός, στον οποίο και μπορεί να δει κανείς τα πρώτα δείγματα της λαϊκής ζωγραφικής ή της λαϊκής τέχνης στην πόλη μας. Οι χωριάτες που ζωγράφησαν ο Γεωργίου είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στην επέκταση των δυσαναλογιών των σχημάτων του θα δει κανένας τις σχέσεις τους με την φύση, τις σχέσεις τους με τη ζωή του τόπου. Είναι πολύ εύκολο να δεις μέσα από τα παραμορφωμένα χέρια και τις χούφτες των ανθρώπων του Γεωργίου, τη σχέση ενός Γεωργού με την γη. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις μέσα στο απρόσωπο κατά κάποιον τρόπο πρόσωπον τους. Στην εξέλιξη του Γεωργίου θα δουλέψει τα ντοκιουμέντα, τα οποία είναι ο απελευθερωτικός αγώνας. Θα χρησιμοποιήσει πολυδιάστατους χώρους για να τα εκφράσει πιο ελεύθερα, να μπει δηλαδή στον σουρεαλισμό. Θα ζωγραφίσει ξανά τις τερακότητες του, τα αρχαϊκά. Θα ζωγραφίσει το καράβι του Κινήρα, το οποίο είναι ένα δείγμα της αλλαγής. Τα λιμάνια του πια θα πάρουν προεκτάσεις διαφορετικές, θα είναι ο τόπος εισβολής τόσο της κουλτούρας, τόσο του εμπορίου, όσο και του θανάτου. Η Δημοτική Πινακοθήκη της Αμοχώστου ιδρύθηκε το 1958. Περιέχει μια πλούσια συλλογή έργων Κυπρίων και Ελλαδιτών καλλιτεχνών. Εδώ στεγάζεται και ο Επιστημονικός και Φιλολογικός Σύλλογος της Αμοχώστου με ανεκτήμητο έργο στο ενεργητικό του. Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1953. Το 1972 την επισκέφτησαν 10.000 πολίτες και μαθητές. Μια εξαιρετική στο είδος της προσπάθειας στον τομέα των τεχνών είναι η ίδρυση της Σχολής Γλυπτικής του διακεκριμένου Κυπρίου καθηγητού τέχνης Άντι Χατζιαδάμου. Τα αποτελέσματα από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι θαυμάσια.
αυριανή γενιά υπόσχεται να προσφέρει ακόμη πιο πολλά. Σαλαμίνα, κέντρον πολιτισμού του 400 π.Χ. Ιδρυτής της πόλεως ο Τεύκρος, ήρωας του Τροϊκού πολέμου, γιος του Τελαμόνα, βασιλιά της ελληνικής νήσου Σαλαμίνας. Δόξα της Σαλαμίνας και της Κύπρου η βασιλεία του Ευαγόρα, όπου με τις τέχνες και τα γράμματα η Σαλαμίνα και η Κύπρος ακτινοβολούσαν σε ολόκληρο τον τότε κόσμο. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αποχώστου συγκεντρώνεται όλο το μεγαλείο της εποχής αυτής. Αυτός κτίζεται το 274 π.Χ. από τον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο που της δίνει το όνομα Αρσινόη. Ακμάζει στη Βυζαντινή εποχή και μετονομάζεται σε Νέα Ιουστινιανή. Από την πόλη πέρασαν κατά καιρούς πολλοί κατακτητές. Ανάμεσά τους και οι γενετοί που γίνονται κύριοι της πόλης το 1489. Κτίζουν μεγαλοπρεπείς ναούς και φρούρια. Ένας πύργος του φρουρίου ήταν και αυτός του Οθέλου, όπου ο Σέξπιρ τοποθετεί τη δράση της περίφημης τραγωδίας του. Στη ζωή της Αμοχώστου μια ξεχωριστή θέση κρατάνε τα σπορ, κάθε είδους σπορ. Από την υπασία, αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως λειτουργεί και η ειδική σχολή, μέχρι το ποδόσφαιρο. Όπως είναι φυσικό, για μια θαλασσοφύλητη πόλη κυριαρχούν τα σπορ του υγρού στίβου, στα οποία οι παροσιώτες έχουν παράδοση. Η Αμόχωστος προετοιμάζεται για τη γιορτή του Πορτοκαλιού. Η πρώτη γιορτή του Πορτοκαλιού έγινε το 1935. Από τότε η γιορτή αυτή επευλήθη και έγινε θεσμός για την Αμόχωστο. Παρατηρηθήσα κατά τα τελευταία έτη άνευ προηγουμένου πρόοδος. Η συνεχής, η αλματώδης και πολύπλευρος ανάπτυξης της πόλεως μας αποτελούν ακόμη έναν αψευδή μάρτυρα ότι η Αμόχωστος είναι η διάδοχος πόλης της αρχαίας Σαλαμίνος. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεως μας προσπαθεί να προγραμματίσει και να κατευθύνει αυτήν την πολύπλευρον ανάπτυξη εις τρόπον ώστε η πόλη μας να γίνει μια ωραία, σύγχρονος, ελληνική, ευρωπαϊκή πόλη μέσα στην οποία θα αισθάνονται την χαρά και την ευτυχία να ζουν όχι μόνο οι ξένοι περιηγητές αλλά και ήδη οι κάτοικοί της. Απότερος μας σκοπός είναι η Αμόχωστος
να ξαναζήσει το παλαιό της μεγαλείον και την παλαιά της δόξαν και να μετατραπεί εις έναν μεγάλον εμπορικών, τουριστικών και πολιτιστικών κέντρων της Μεσογείου. Από αυτή τη χρυσή άμμο πήρε το όνομά της η Αμόχωστος, γιατί πριν λίγα χρόνια ήταν κυριολεκτικά χωμένη στην άμμο. Σήμερα είναι εχμαλωτισμένη στον πετόν. Και δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της που θα ήθελαν, όσο αναχρονιστικό και αν φαίνεται αυτό, να χαίρονταν την άνοιξη, τους ανθούς των περιβολιών και να βλέπουν την άπλα του πράσινου και του κιανού στη θέση των όγκων του τσιμέντου που κρύβουν τον ήλιο. Χτύπησε κάπως απότομα την πόρτα της πόλης. Η γεύση της είναι γλυκιά και θελκτική. Μα δεν πρέπει ούτε μια στιγμή να ξεχνάμε τον άνθρωπο. Η ζωή στην Αμόχωστο συνεχίζεται.